Και οι γυναίκες, όταν την πιάσει τη γυναίκα στα μπράτσα, σου λέει: εσύ μανάκα να φτάσω εκεί. Ναι, μα είναι και η αλήθεια αυτή. Πάμε να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει τώρα. Τώρα. Μπορεί η μαγειρική να είναι της μόδας, όμως για να ξεχωρίσεις χρειάζεται ταλέντο, αφοσίωση και εξαιρετικούς δασκάλους που θα μεταδώσουν τα μυστικά της επιτυχίας. Και όλα αυτά τα συνδυάζει το ΙΕΚ Όμηρος. Οι εκολαπτώμενοι σεφ του ΙΕΚ Όμηρος πρωταγωνίστησαν στα βραβεία του 4ου Διεθνούς Φόρουμ Γαστρονομίας. Πρώτη φορά που έλαβε μέρος ο Όμηρος, σε 8 συμμετοχές είχαμε 8 επιτυχίες, με χρυσά, με αργυρά. Ήταν στιγμές όντως κουραστικές, δύσκολες, αλλά όλες βρήκανε καταξίωση στο χώρο του μεταλλείου. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας που ακολούθησαν όλη την εκπαίδευσή τους πιστά και είχαν τα αποτελέσματα της βράβευσης. Την προσπάθεια των συμμετεχόντων στην όλη διαδικασία επέβλεψε και υποστήριξε η Λέσχερτ Μαγείρων Ελλάδος Chef's Club με τον πρόεδρό της κύριο Μίλτο Καρούμπα και τον executive chef της Προεδρίας της Δημοκρατίας κύριο Αθανάσιο Σκούρα. Ο top chef Αθηναγόρας Κωστάκος, συνεργάτης του ΙΕΚ Όμηρος και μέλος της ελληνικής ολυμπιακής ομάδας chef, ήταν στο πλευρό των σπουδαστών και με τις γαστρονομικές του εκπλήξεις και συμβουλές συνέβαλε σημαντικά στην ανάδειξη των πιάτων που δημιουργήθηκαν. Το ΙΕΚ Όμηρος στήριξε με την παρουσία του και το πρώτο εθνικό συνέδριο γαστρονομίας Καλημέρα Breakfast, την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια καθιέρωσης στον τουριστικό γαστρονομικό χάρτη των ελληνικών τοπικών προϊόντων διατροφής, προσπάθεια που θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Είναι η ελπίδα και το μέλλον αυτά τα παιδιά του τόπου μας. Πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Μέσα από τον τουρισμό θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Συγχαρητήρια και πάλι. Οι επικεφαλής του τομέα και καθηγητές κύριε Ευάγγελος Μητσοτάκης και Αντώνιος Καρπούζης, καθώς και οι σπουδαστές που διαγωνίστηκαν, απέσπασαν άριστες κριτικές για την ποιοτική παρουσία τους.